Γεια σου Λέοντα, καλώς ήρθες στο μηνιαίο Energy Focus. Μην ξεχάσεις να πάρεις μέρος και στο μηνιαίο διαγωνισμό. Θα σου έχω αφήσει το link στο κουτάκι πληροφοριών. Πάμε να δούμε τρεις καρτούλες που σου έχω ρίξει για την ενέργεια στο παρόν σου. Και από ό,τι φαίνεται σε πετυχαίνω σε μια φάση που νιώθεις μια πληρότητα, μια σταθερότητα. Δεν νιώθεις ότι τα πράγματα πάνε άσχημα. Έχεις αυτά που χρειάζεσαι για να καλύπτεις τις ανάγκες σου και σε πρακτικό και σε ψυχολογικό αλλά και σε συναισθηματικό επίπεδο. Βλέπω ότι πολλά λιονταράκια αυτή την περίοδο ίσως να έχετε έρθει λίγο πιο κοντά με ένα άτομο στο περιβάλλον σας, ίσως να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη σχέση, μια πολύ όμορφη φιλία, μπορεί να έχεις έρθει πολύ κοντά με τη μαμά σου, μπορεί να έχεις έρθει πολύ κοντά με το παιδί σου. Βλέπω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος με τον οποίο μιλάς αρκετά συχνά. Κανονίζεις πραγματάκια, κανονίζεις εξόδους, κανονίζεις να βρεθείτε να πιείτε το κρασάκι σας, μπορεί να κανονίζετε ακόμα και το ταξιδάκι σας. Τέλος πάντων, εγώ σε βλέπω σε μια κατάσταση αυθονίας, είμαι χαρούμενη για εσένα, γιατί βλέπω ότι νιώθεις ότι υπάρχει ζεστασιά, υπάρχει θαλπορή, υπάρχει πληρότητα, υπάρχουν παράλληλα και ενδεχόμενα, υπάρχουν νέοι δρόμοι που μπορούμε να εξερευνήσουμε. Πάρα πολύ ωραία και θετική ενέργεια και σίγουρα βλέπω ότι υπάρχει κοντά σου ένας άνθρωπος που θα μπορούσε με αυτή την περίοδο στη ζωή σου να ονομάσουμε συνοδοιπόρο, γιατί βλέπω ότι είσαι τόσο κοντά που πραγματικά ό,τι νιώθεις, ό,τι συμβαίνει στη ζωή σου, στην καθημερινότητα, οι εξελίξεις, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία συζητάς με αυτό το άτομο και νιώθω ότι υπάρχει πολύ όμορφη αρμονία στην ενέργεια μεταξύ σας. Πάμε τώρα να δούμε τι μπορείς να περιμένεις να συμβεί για εσένα μέσα στο μήνα Αύγουστο και έχεις βγάλει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και παράξενη λίγο ενέργεια. Έχω πολλά πράγματα να σου πω, δεν βλέπω κάτι πολύ συμπαγές για να σου πω την αλήθεια. Ίσως τα λιονταράκια μου μέσα στο μήνα Αύγουστο να πάρετε διαφορετικούς δρόμους το κάθε λιονταράκι, εντελώς διαφορετικούς, δηλαδή να μην υπάρχει μια κοινή πορεία χοντρική έστω για όλους. Ας ξεκινήσω εγώ βέβαια να σας αναλύω τι βλέπω στο πρώτο δεκαήμερο, όπου από ό,τι φαίνεται πολλά λιονταράκια μου κανονίζετε τις διακοπούλες σας. Ίσως τα περισσότερα μου λιονταράκια να πάνε διακοπές το πρώτο δεκαήμερο. Όπως και να έχει, συνεχίζει να μου δείχνει μια ωραία κατάσταση στη ζωή σου, μια κατάσταση στην οποία νιώθεις ότι υπάρχει τύχη, ότι υπάρχει μια σταθερή, όπως είπαμε και πριν, βάση πάνω στην οποία μπορείς να χτίσεις. Βλέπω εσένα που θα είσαι στο κάμπινγκ το πρώτο δεκαήμερο με το αγόρι σου ή με την κολλητή σου ή με το φίλο σου. Βλέπω κάποιους που θα είστε με το άτομο που επιθυμείτε πραγματικά, έτσι. Βλέπω όμως και κάποιους που δεν θα είστε με αυτό το συγκεκριμένο άτομο. Θα είστε με άτομα που θα περάσετε εξίσου όμορφα, απλά ίσως να έχετε κάποιο άτομο στο κεφάλι σας. Τώρα, ήδη εδώ πέρα μας εμφανίζεται η πρώτη διχάλα, όπως κατάλαβες. Γιατί υπάρχει ένα μερίδιο το οποίο βλέπω ότι συνεχίζει να κάνει αυτή την όμορφη παρέα με το συγκεκριμένο άτομο, να περνάνε καλά μεταξύ τους, να γιορτάζουν αυτή την αλληλεπίδραση. Και σε αυτή την περίπτωση βλέπω ότι ίσως να υπάρξει και ένας ψηλό καυγάς ή μια ψηλό ξενέρα, μια ψηλό, πώς τη λένε, έλα, παρεξήγηση. Έτσι, δεν μου το δείχνει εδώ πέρα σαν κάτι πολύ σοβαρό, μου δείχνει ότι ίσως να νιώσεις ότι αυτό το άτομο απομακρύνεται, δεν σου μιλάει πάρα πολύ και πάει λέγοντας, αλλά νιώθω ότι για τους περισσότερους θα είναι κάτι περαστικό. Okay. Άρα λοιπόν λίγο μας δείχνει ότι στο πρώτο δεκαήμερο, αν και υπάρχει μια θετική βάση και μια θετική εξέλιξη στην τύχη και πάλι υπάρχει μια συναισθηματική λακκουβίτσα. Άρα ή κάπου κάτι σε ξενερώνει με το άτομο με το οποίο αλληλεπιδράς και γουστάρεις που αλληλεπιδράς, ή μπορεί απλά να ξενερώνεις επειδή δεν αλληλεπιδράς με το άτομο που γουστάρεις να αλληλεπιδράς. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Εντάξει, κάτι πάντως σου λείπει, κάτι δεν σου πάει πάρα πολύ καλά, κάτι θα ήθελες να είναι λίγο πιο ευχάριστο για εσένα. Σίγουρα θα υπάρξει ένα άτομο στη ζωή σου ή και εσύ που θα θελήσεις να πάρεις το πρώτο δεκαήμερο για λίγο μία απόσταση από μία συναισθηματική αλληλεπίδραση. Αυτό το λίγο μπορεί να είναι και, τι να σου πω, 4 ώρες. Κατάλαβες? Αλλά σίγουρα βλέπω ότι θα εξετάσεις μια κατάσταση με βάση το δρόμο σου, ότι δεις λίγο πιο αναλυτικά, θα προσπαθήσεις να χρησιμοποιήσεις τη σοφία που σου έχει δοθεί. Okay.
Τι άλλο. Για κάποιους δυστυχώς βλέπω ότι ίσως να απομακρυνθεί από εσάς ένα άτομο με το οποίο επικοινωνείτε. Ειδικά αν η επικοινωνία είναι online και μπορεί εύκολα τέλος πάντων να απομακρυνθεί, ίσως να δείτε λίγο ότι υπάρχει και λίγο η έννοια του ψιλοχή. Μια σταθερή κατάσταση βλέπω. Και όπως και να έχει, σου ξαναλέω, υπάρχει μια ικανοποίηση με αυτά που έχεις. Εντάξει, ακόμα και αν σου λείπει, όπως σου είπα πριν, ο Τάκης από την παραλία που έχεις πάει διακοπές με τις φίλες σου και πάλι εσύ με τις φίλες σου, βλέπω περνάτε τέλεια. Επίσης, κάτι άλλο που βλέπω για το πρώτο δεκαήμερο για πολλούς είναι πρώτον, ότι παίζει να ζεις, να ζείτε κυρίως το βράδυ ή να βγαίνετε κυρίως το βράδυ ή να σας παίρνει, να σας παίρνουν οι πιο βραδινές ώρες στη διασκέδασή σας, στην παραλία, στην κατάσταση όλη αυτή, γι' αυτό σου είπα και πριν κάμπινγκ. Όπως επίσης βλέπω και για κάποιους ότι υπάρχει και αυτό το και λίγο ποτάκι και ίσως, εδώ που τα λέμε, να υπάρχεις και εσύ που το ίδιο το ποτάκι θα δημιουργήσει αυτή την καταστασούλα που κάπου θα υπάρξει λίγη ασυνεννοησία, ίσως το άτομο αυτό να πέσει λίγο στις σκέψεις του, στη θλίψη του, δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να πάθει. Okay, δηλαδή, μπορεί... η τριβή να το πω, δεν ξέρω, που θα υπάρξει με αυτό το άτομο που σε ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ να είναι πάνω σε μια στιγμή που έχει υπάρξει και λίγο παραπάνω αλκοόλ μέσα στον οργανισμό του ή σου. Νομίζω αυτά. Απλά ήδη μου έχει δημιουργήσει εδώ πέρα ένα διχασμό, δηλαδή βλέπω και το συν, βλέπω και το πλην. Okay, οπότε μιλάμε για μια ψιλοουδέτερη, μια ψιλοβασική κατάσταση για το πρώτο δεκαήμερο, η οποία θα σου δώσει και χαρά, αλλά λίγο από ό,τι φαίνεται θα πάρει και σε συναισθηματικό επίπεδο λίγο το χαμόγελο από τα χείλη σου. Αυτό ψήλο συνεχίζεται και στο δεύτερο δεκαήμερο. Παιδιά, στο δεύτερο δεκαήμερο για κάποιους, όχι για όλους, αλλά για κάποιους μου βγάζει μια αρκετά ρυψοκίνδυνη συμπεριφορά. Και ρυψοκίνδυνη συμπεριφορά δεν σημαίνει μόνο κάνω bungee jumping. Σημαίνει είμαι στον ήλιο χωρίς αντιλιακό και καίγομαι. Είμαι στον ήλιο με αντιλιακό, αλλά παθαίνω μια ηλίαση. Σημαίνει κάνω κάτι, μια άσκηση για το σώμα μου χωρίς να έχω κάνει την απαραίτητη προετοιμασία και παθαίνω και το τράβημα ή με πιάνεται η μέση μου ή με πιάνει πονοκέφαλος ή... Λοιπόν, βλέπω λίγο, όχι για όλους, αλλά θέλω όλοι να προσέχετε και για καλό και για κακό, ότι στο δεύτερο δεκαήμερο υπάρχει η τάση για ατυχήματα. Εντάξει, πρόσχε μη μου χτυπήσεις, μη δεν μου φας καλά, μη μου αφυδατωθείς. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, τα επικίνδυνα πράγματα μπορείτε να τα κάνετε, αλλά να έχετε πάρει όλες τις προφυλάξεις, να είστε πάρα πολύ σίγουροι για αυτό που κάνετε, να φροντίζετε τον κόσμο γύρω σας παράλληλα, δεν παίζεις μόνο εσύ ρόλο, αλλά μέσα με τις φίλες σου, πρόσεξε και εκείνες ας πούμε, άμα τη δεις την άλλη να γίνεται σαν τον αστακό, πήγαινε βάλτε λίγο αντιλιακό και πες να βάλει τον κόλλο της κάτω από τη σκιά. Δηλαδή υπάρχουν γενικά ρυψοκίνδυνες συμπεριφορές και αυτό εμένα γιατί με ενοχλεί, γιατί σε βλέπω ότι με κάτι, κάτι σε βασανίζει. Θα μπορούσε να είναι σε σωματικό επίπεδο αυτό που σε βασανίζει, θα μπορούσε να είναι και σε πνευματικό όμως επίπεδο. Περίεργη ενέργεια, για κάποιοι κάτι περιμένετε, ίσως αυτό που περιμένετε για κάποιο λόγο, με κάποιον τρόπο να σας αδειάσει. Δηλαδή, περίμενες εσύ ότι θα πάρεις την προαγωγή μέσα στον Αύγουστο και τελικά την πήρε κάποιος άλλος, ξέρω εγώ. Και λες τι φάσε. Και σε άδειασε αυτό το πράγμα. Μπορεί κάποιοι άλλοι να θεωρούσατε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά με έναν άνθρωπο, αλλά τελικά να σας βγήκε αλκοολικός και παράξενος και να σκέφτεστε ότι πρέπει να το τελειώσετε. Να σκέφτεστε ότι κάπου για να βρείτε εσείς τη δική σας νικηφόρα ενέργεια, τα πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν, να μπουν κάποια όρια ή και να τελειώσουν. Μου δείχνει ένα κλικ που θα γίνει για κάποιους μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο σε πνευματικό επίπεδο, για πολύ 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 λίγους μπορεί να γίνει και σε πρακτικό επίπεδο, δηλαδή πραγματικά κάτι να τελειώσει. Δεν το βλέπω όμως δυνατά, δεν θα ήθελα να μου ανησυχείς
ότι ντε και καλά θα σταματήσει αυτή η σχέση. Βλέπω όμως ότι σίγουρα θα αλλάξει ο τρόπος που τη διαχειριζόμαστε. Μπορεί ο τρόπος που θα το κάνεις αυτό να εμπεριέχει, όπως σου είπα πριν, την έννοια του ρίσκου. Δηλαδή να πας εκεί για να του πεις και να σου πω αγοράκι μου, ή έτσι ή γιουβέτσι. Διάλεξε. Κατάλαβες. Οπότε ρισκάρεις λίγο και αυτό που έχεις για να αποκτήσεις αυτό που θες. Δυστυχώς, ό,τι και να πω, δεν μπορεί να καλυφθεί ενέργεια. Η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο δεκαήμερο σε βλέπω να ταράζεσαι. Σε βλέπω να φρικάρεις λίγο. Βλέπω και την κρυσούλα ίσως να την πάθεις. Βλέπω ότι οι φοβίες σου θα βγουν λίγο, για λίγο, έτσι λίγο στον αφρό. Θα αρχίσουν να σου κλείνουν το μάτι και θα τις κοιτάς κι εσύ και δεν θα ξέρεις πώς να αντιδράσεις. Σε βλέπω λίγο να έχεις παγώσει σε πνευματικό και ψυχολογικό επίπεδο. Δεν μπορώ, δεν ξέρω. Για κάποιους βλέπω ότι ίσως ο τρόπος που σερβίρεις τον εαυτό σου να είναι ρυψοκίνδυνος. Δηλαδή, δεν ξέρω, για πολλά πράγματα βλέπω. Η λέξη κλειδί νομίζω είναι κάτι ρυψοκίνδυνο. Είτε είναι μια ρυψοκίνδυνη συμπεριφορά, είτε μια ρυψοκίνδυνη δραστηριότητα, είτε μια ρυψοκίνδυνη λογική, είτε μια ρυψοκίνδυνη απόφαση. Και βλέπω ότι όλο αυτό έχει να κάνει με πράγματα με τα οποία ήδη έχεις ασχοληθεί, έχεις δώσει κάποια ενέργεια στην όλη ιστορία. Μου βγάζεις ότι σε πολλά επίπεδα το δεύτερο δεκαήμερο δεν είσαι και τόσο ανοιχτή ή ανοιχτός απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις, φαίνεται, προς 7-8 του μήνα έως και 15-17, ξέρω εγώ. Φαίνεσαι να έχεις πολλά πράγματα στο κεφάλι σου που σε ταράζουν, σου είπα κιόλας. Δεν σου είναι και, δεν είναι και πάρα πολύ υγιή αυτά που σκέφτεσαι. Αλλά δεν νιώθω ότι τα λες, δεν νιώθω ότι τα εξωτερικεύεις. Νιώθω ότι τα κρατάς κυρίως μέσα σου. Λοιπόν, αυτά νομίζω έχω να σου πω για το δεύτερο δεκαήμερο. Μπορεί να νιώθεις, δεν ξέρω αν το είπα, αλλά μπορεί να νιώθεις και μια μοναξιά, κάτι το οποίο αναρωτιέσαι πότε θα τελειώσει, ειδικά αν η ιστορία με το συγκεκριμένο τυπάκι δεν πήγε και πάρα πολύ καλά. Μπορεί και να τελειώνεις εσύ κάτι, όπως σου είπα πριν, ακριβώς επειδή θέλεις να δημιουργήσεις κάτι καλύτερο, ακόμα και αν περάσεις μέσα από τις φοβίες και τις ανασφάλειες και όλα αυτά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, προσοχή πάντως στο σώμα σας, παιδιά. Στο σώμα σας, στο πνεύμα σας. Μην ξεφεύγουμε. Να πίνετε πολύ νεράκι. Εντάξει, το δεύτερο δεκαήμερο. Μην κάνετε πράγματα που μπορεί να δημιουργήσουν τραβήγματα, χτυπήματα, ιστορίες. Καλό θα είναι για εσάς. Και παράλληλα, προσοχή στον κόσμο γύρω σας. Να είναι και αυτή μια χαρά. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το τρίτο δεκαήμερο, έχει μια ευνηδιαστική αλλαγή που θα συμβεί εκεί που δεν την περιμένεις. Κάτι πάλι θα γυρίσει τούμπα. Αυτή θα είναι και η τελεσίδικη αλλαγή. Ακόμα λοιπόν και αν δεις κάτι να συμβαίνει, κάτι να αλλάζει, κάτι να τελειώνει στο δεύτερο δεκαήμερο, άραξε, γιατί δεν ξέρεις αν θα είναι η τελεσίδικη αλλαγή. Και η τελεσίδικη αλλαγή μπορεί να γυρίσει τελείως τούμπα τον μπιφτέκι. Οπότε ψυχραιμία το δεύτερο δεκαήμερο, γιατί το τρίτο δεκαήμερο ολοκληρώνει το τι είναι να γίνει και συμβαίνει η πραγματική αλλαγή. Okay. Το καλό και το θετικό είναι ότι αυτή η αλλαγή φαίνεται αρκετά ωφέλιμη. Φαίνεται ότι θα βγάλει ξεκάθαρα την ενέργεια σε κάποιο σημείο έξω από τα πλαίσια, θα δημιουργηθεί μια ελευθερία σε κάποια ενέργεια. Έχει βγάλει τον Άσο των Ράβδων μαζί με το Θάνατο, παρακαλώ. Οπότε είναι σαν να μας λέει ότι κάτι τελειώνει και κάτι νέο ξεκινά. Okay. Παιδιά, με τις κάρτες που έχετε βγάλει, σας ξαναλέω, θέλω, χτυπάω και ξύλο, να είστε έξτρα προσεκτικοί. Να προσέχετε, να προσέχετε, να προσέχετε. Εντάξει, μην χτυπήσετε, μην μπείτε στις διαδικασίες. Μην είναι αυτά που βλέπω εδώ πέρα, πράγματα που, όχι τίποτα φοβερό, αλλά γιατί να μου σπάσεις, ας πούμε, το χέρι σου καλοκαιριάτικα, ή ας πούμε το πόδι σου, ή whatever. Γιατί να μου πας στο τράβημα, γιατί να μου πας στο λουμπάγκο, υπάρχει λόγος. Τέλος πάντων, το καλό είναι ότι όποια αλλαγή και να είναι αυτή, ό,τι και να είναι αυτό, ακόμα και αν είναι
το τέλος μιας σχέσης, το τέλος μιας φιλίας, το τέλος μιας συναναστροφής, το τέλος μιας κατάστασης, φαίνεται ότι είναι απόλυτα, ξεκάθαρα, θετικό. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, ίσως το δεύτερο δεκαήμερο να έχεις φάει ήδη σε όλο το γάιδαρο, να μην έχει μείνει ούτε και ουρά, μη σου πω, ή ακόμα και αν έχει μείνει ουρά, δεν κάθεσαι να τη φας, κόβεις την ουρά και την παίρνεις μαζί και την κάνεις άσο το ράβδον. Εντάξει. Λοιπόν, μιλάμε για νέες αρχές που θα συμβούν για σένα και νομίζω ότι θα είναι και σε πρακτικό επίπεδο στο τελευταίο δεκαήμερο. Μπορεί να ξεκινήσουν με τη μορφή ιδέας, μπορεί κάποιοι στην αρχή να θελήσετε να σκεφτείτε λίγο καλύτερα την ιδέα πριν να αρχίσετε να την εφαρμόζετε, να την κάνετε πράξη. Αλλά σίγουρα έχεις βγάλει τρίτο τεσσαράκι. Μπράβο, καλό είναι αυτό, τρία τεσσαράκια. Είναι τύπου είμαι ικανοποιημένη. Είναι αυτό που μου έβγαλε στην αρχή. Είναι τύπου είμαι ικανοποιημένη και ικανοποιημένος με αυτά που η ζωή μου προσφέρει. Και ίσως και αυτό να σε βοηθάει να κρατάς ούτως ή άλλως μια ψυχραιμία που υπάρχει εδώ πέρα. Άρα λοιπόν και στο τρίτο δεκαήμερο, αυτή την ψυχραιμία βλέπουμε. Δηλαδή την βλέπεις με την αλλαγή να συμβαίνει. Μπορεί και να αλληλεπιδράς με αυτή, μπορεί να είσαι λίγο έξω από αυτή. Γιατί όπως είπαμε, μπορεί να συμβαίνουν πράγματα σε άλλα άτομα που υπάρχουν κοντά σου. Για παράδειγμα, μπορεί εδώ στο δεύτερο δεκαήμερο να σε πιάνει η κολλητή σου και να σου λέει «Τέρμα χωρίζω! Δεν τον θέλω, τελείωσε, μου έκανε, μου δείξε, μου μπήξε, είμαι 7 μηνών έγκυος, αλλά δεν με νοιάζει και θα τον χωρίσω». Στο τέλος από ό,τι φαίνεται, είτε στη δική σου την κατάσταση, είτε στην κατάσταση ενός πολύ πολύ κοντινού σου ατόμου, θα δεις ότι θα συμβεί η τελεσίδικη αλλαγή, η οποία όμως ανοίγει και ένα καινούριο δρόμο και για αυτό το άτομο και για τη σχέση μεταξύ σας και για εσένα, αν η αλλαγή βέβαια είναι δικιά σου, αλλά και χωρίς να είναι δικιά σου, δεν κατάλαβα. Αν αυτή είναι η μάνα σου και χωρίζει τον πατέρα σου, για παράδειγμα, okay. Βλέπω ότι ακόμα και δική σου να είναι η αλλαγή, απόλυτα δική σου, θα, ακόμα και αν αλληλεπιδράς, δηλαδή να παίρνεις μέρος ξεκάθαρα σε αυτή την αλλαγή, θα υπάρχει μια ψυχραιμία η οποία θα έχει ρίζα στο ότι εσύ έχεις κάπως αναλάβει το ρόλο του παρατηρητή παράλληλα. Δηλαδή μπορεί να παρατηρήσεις ότι παρατηρείς τον εαυτό σου σαν να μην είσαι εσύ μέσα σε αυτή την κατάσταση. Σαν να κάνεις μηχανικές κινήσεις, σαν να μην το έχεις συνειδητοποιήσει στο 100%, αλλά παράλληλα αυτή η στάση σου θα δείχνει ότι το έχεις συνειδητοποιήσει στο 100%. Θα δείχνει ότι έχεις πεφωτιστεί, ότι καταλαβαίνεις ότι κάποιες αλλαγές είναι αναπόφευκτες, ότι καλό είναι να μην βάζουμε πάντα τα χεράκια μας σε διάφορες καταστάσεις και να προσπαθούμε να τις αλλάξουμε. Εγώ βλέπω μια πολύ θετική και για πολλούς ξαφνική αλλαγή, ξαφνικό τέλος που θα συμβεί. Η ενέργεια πρόκειται να κάνει μετάλλαξη, να μεταλλαχτεί και έχω την αίσθηση ότι όταν μεταλλαχτεί θα γίνει λίγο περισσότερο και λίγο πιο θετικά εγωκεντρική, λίγο πιο πολύ δηλαδή θα έχει να κάνει με εσένα και το δικό σου τον πυρήνα. Βλέπω ότι θα είναι πάρα πολύ δημιουργική, θα σου δώσει πάρα πολύ κίνητρο. Δεν θα χάσεις τη βολή σου μέσα σε αυτή την αλλαγή με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς. Ακόμα κι αν είναι δικιά σου η αλλαγή, κάπως δεν χάνεις τη βολή σου, κάπως, δεν ξέρω πώς. Τη βλέπεις να συμβαίνει την αλλαγή και δεν νιώθω ότι τρέχει και υδρότας, ας πούμε, πλέον. Ίσα ίσα βλέπω ότι βλέπεις την αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων, βλέπω ότι βλέπεις το φως στην άκρη του τούνελ ήδη και ξέρεις και τι υπάρχει εκεί. Δεν θεωρώ ότι είναι μια δύσκολη αλλαγή για σένα, δηλαδή η μεγαλύτερη δυσκολία, παιδιά, συμβαίνει το δεύτερο δεκαήμερο, εδώ πέρα σε βλέπω λίγο να λες γιατί ή αρκετά ή φτάνει ή δεν μπορώ. Το τρίτο δεκαήμερο έχει φύγει αυτή η ενέργεια, δηλαδή είσαι συνειδητοποιημένη και συνειδητοποιημένος με ό,τι συμβαίνει ακριβώς και ας γίνεται η πραγματική αλλαγή εκεί. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω, ενδιαφέρουσα ενέργεια. Πολύ ενδιαφέρουσα και αρκετά σημαντική, δηλαδή νομίζω ότι θα είναι από τις σημαντικές αλλαγές αυτή
όχι τόσο τη ζωή σου απαραίτητα, αν και για κάποιους μπορεί να είναι και τέτοιου τύπου αλλαγές, αλλά με την ενέργεια που βλέπω, πιστεύω ότι θα είναι μια σημαντική αλλαγή που θα συμβαίνει για σένα, τουλάχιστον σε επίπεδο χρονιάς. Εντάξει, θα είναι κάτι που θα θυμόμαστε. Θα είναι κάτι που θα συζητήσουμε αύριο μεθαύριο, παραμεθαύριο, σε 3 χρόνια ή σε 2 μήνες. Οκ. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Το νου σας, παιδιά, λίγο. Γενικά το νου σας και προσοχή. Όχι μόνο το σώμα σας. Γενικά προσοχή στις συμπεριφορές σας. Προσοχή αν μου έκλεισες το φούρνο πριν φύγεις στο σπίτι. Προσοχή αν άναψες φωτιά στο δάσος και την έχεις αφήσει ανεξέλεγκτη. Προσοχή. Δεν θέλουμε ρυψοκίνδυνες συμπεριφορές. Υπάρχει μία τάση στην ενέργεια αυτή τη στιγμή να δημιουργηθεί η έννοια της τύπου μέσα σε εισαγωγικά καταστροφής. Κάτι δηλαδή να φθήνει άσχημα. Εντάξει. Και για πολλούς από εσάς θα είναι θέμα απροσεξίας ή υπερεκτίμησης, παιδιά, των δυνατοτήτων σας, της κατάστασης, της ίδιας. Κατάλαβες, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι για τον καθένα. Αυτό απλά θέλει λίγο προσοχούλα. Το σίγουρο είναι ότι βγάζεις τελικά καθαρή. Ακόμα, παιδιά, για να είναι θέμα υγείας δηλαδή, βλέπω ότι στο τέλος, είμαστε πάλι καλά. Δεν σου λέω ότι είσαι έτοιμη και έτοιμος να αρχίσεις να ξεχύνεις και να μου κάνεις crossfit, εντάξει. Αλλά σίγουρα βλέπω ότι στο τέλος του μήνα, ακόμα και θέμα της μέσης σου, του χεριού σου, ρουρουρου, ό,τι και να είναι αυτό εδώ πέρα, προς το τέλος του μήνα βλέπω ότι ξαναέρχεται, επιστρέφει στη ζωή σου μια κανονικότητα, ξαναέχεις υγεία, ξαναέχεις φωτιά και πάει λέγοντας όπως είπαμε πριν. Παιδιά, ελπίζω να σας βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το διάβασμα, το νου σας, χαλαρά, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Εδώ θα είμαστε και τον άλλο μήνα και πάλι θα έχουν γυρίσει όλα τούμπα. Οπότε μη σε νοιάζει βρε παιδί μου, σε νοιάζει βρε λιονταράκι μου. Λοιπόν, παιδιά, να πάνε να δείτε και τον οροσκόπο σας. Πολλές φορές να ξέρετε ότι μπορεί να παρατηρήσετε ότι θα σας επηρεάσει μόνο ο οροσκόπος ή μόνο το ζώδιο. Κάποιες φορές μπορεί να παρατηρήσετε ότι σας επηρεάζει λίγο ο οροσκόπος και περισσότερο το ζώδιο, περισσότερο ο οροσκόπος και λιγότερο το ζώδιο. Οπότε είναι καλό να κοιτάτε και τον οροσκόπο υπόψη. Σας το λέω γιατί και εμένα μου τυχαίνει κάποιες φορές να βλέπω τον καρκίνο που είμαι καρκίνος και να λέω εντάξει, καμία επαφή, ούτε τίποτα καν. Και λέω βάλε μωρέ και τον εγώκερο έτσι για το χαβαλέ. Και είναι καρμπόν, σου λέω, τι ζω. Λοιπόν, οπότε τσέκαρε και οροσκόπο. Μην ξεχάσετε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Κάντε και ένα like, ένα subscribe, ένα comment, Και εμείς θα τα πούμε πολύ 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 σύντομα με πολλά πολλά βιντεάκια. Φίλια πολλά και καλό μήνα, bye!